Σε 18 μήνες από σήμερα, οπότε και θα είναι έτοιμες οι μελέτες για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, αναμένεται να εισέλθει πλέον στην τελική ευθεία το μεγάλο έργο της αναβάθμισης της Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων στο Αμάρι Ρεθύμνου. Το πρωί, ο ανάδοχος μελετητής και ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπέγραψαν τη σύμβαση για την εκπώνηση των μελετών των κτηριακών εγκαταστάσεων προϋπολογισμού άνω των 700.000 ευρώ, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για τη δημιουργία του πρότυπου ερευνητικού κέντρου εγωπορβατοτροφίας με την επωνυμία Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων. Μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τη κτηνοτροφία της Κρήτης. Ας περιμένουμε λοιπόν τη μελέτη και είμαι σίγουρος ότι θα εξευρεθούν και οι πόροι για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού αναπτυξιακού εμβληματικού έργου για τη χτινοτροφία του νησιού μας. Θα φροντίσουμε και σε αυτό το τομέα να εφαρμοστούν σε έκταση οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο επίσης την οικονομικότερη κατασκευή και την ένταξη στο περιβάλλον. Μελετούμε όλα τα κτίρια. Τα κτίρια αυτά καθεαυτά έχουν εμβαδόν γύρω στα 1500 τετραγωνικά, εκτός όμως από τους χώρους οι οποίοι είναι μεταλλικές κατασκευές και έχουν να κάνουν με χώρους σταυλισμού ζώων, με χώρους με τα αρμεκτήρια και οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ζώα και τις ζωοτροφές. Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης μιλούν για μια σχολή ορόσημο για την Κρήτη αλλά και την Μεσόγειο, μια και η σχολή ασωμάτων θα ζωντανέψει και πάλι μετά από 50 και πλέον χρόνια που ήταν κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού. Και πιστεύουμε ότι συγχρόνως, εκτός του ότι θα βελτιωθεί και θα διατηρηθούν οι φυλές της Κρήτης των εγών και των προβάτων, συγχρόνως θα λειτουργήσει και ένα κέντρο εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα αποκτήσουν νέες γνώσεις στο πώς θα μπορούν να λειτουργήσουν ως κτηνοτρόφοι της περιοχής. Είναι ένα αναπτυξιακό και ιδιαίτερα σημαντικό έργο, όχι μόνο για το Αμάρι, όχι μόνο για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη, για όλο τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο. Με την ολοκλήρωση των μελετών, η Περιφέρεια Κρήτης θα αναζητήσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω των οποίων η Σχολή Ασωμάτων θα μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο ερευνητικό κέντρο κτηνοτροφίας για την Κρήτη.